Έτοιμη. Ναι. Μα τι έχεις, τι συμβαίνει. Εντάξει, να πάμε. Πέρασε όμορφα. Ναι ή όχι. Ναι, αλλά όλα βιαστικά και ένοχα. Ήρθαμε σαν τους κλέπτες, πέφτουμε σαν να μας κυνηγάνε. Μα τι να κάνω, αφού είμαι παντρεμένος. Εντάξει, με συγχωρείς. Ξέρω που πρέπει να πάω και στο αεροδρόμιο. Το ξέρεις. Θα σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Δεν μου το έχεις πει ποτέ. Μου αγαπάς. Μα φυσικά. Δεν σε πιστεύω. Γιατί? Μάλλον σε διασκεδάζω. Ξεφεύγεις πότε πότε από τη ρουτίνα σου. Μα τι σε έπιασε πάλι. Δεν με έπιασε πάλι. Αλλά πρέπει να ξέρω γιατί είσαι μαζί μου. Και γιατί είσαι μαζί μου. Αφού το ξέρεις. Σ' αγαπάω. Με αγαπάς. Με αγαπάς. Έχεις μια έλξη για μένα. Θεωρείς κάτι ξεχωριστό. Γεια σας. Βρε, καλώς τη Μαρίνα. Μέσα είναι ο σκλάβος ο μπαμπάς μου. Πάντα, παιδί μου, πάντα. Ομόρφη είναι, έτσι. Όλα τα προσέχεις εσύ. Έτσι είμαι εγώ, Ειρήνη. Όχι, όχι, όχι εδώ μέσα, σε παρακαλώ. Γιατί? Γιατί με ενοχλεί, το κόψα. Θα είναι και μάνα σου, φυσικά. Φυσικά. Αλλά μένα γιατί με προσκαλείς, αφού ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Είναι η πρώτη μου επίδειξη. Δεν νομίζεις ότι πρέπει να με δεις. Τι να σου πω. Αν είσαι ένα δικηγορίνα, θα ερχόμουν στο δικαστήριο να σε ακούσω. Έλα τώρα, βρε παπά. Παράταμα με τα μικροαστικά σου κομπλεξάκια. Δηλαδή, εσύ το βρίσκεις σωστό να εκτίθεσαι και να δείχνεις τον αφαλό σου. Δεν δείχνω τον αφαλό μου, ρούχα δείχνω. Μην είσαι τόσο πολύ βλάχος, παπά. Ας όψετε η φαντασμένη μάνα σου που σου δώσε την άδεια. Δεν μ' αρέσει αυτό το περιβάλλον. Εγώ πάντως το προτιμώ από τους ασφαλίτες και τα μάτς. Ωραία, τα ακούσαμε τώρα και αυτό. Μπράβο. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν το εννοούσα. Έλα, φύγε τώρα, θύμωσα. Θα έρθεις, ε. Θα δω. Θα σας τα πει όλα αύριο στην press conference. Θα μείνεις πολύ στην Ελλάδα. Θα κάνετε διακοπές εδώ. Μετά στην press conference. Έτσι, μπράβο. Πότε φεύγουμε? Σε λίγο. Αχόρταγος είσαι.
Δεν σκεφτές. Ποιος στράτησε? Αυτό σε ενδιαφέρει. Μόνο αυτό. Έβαλε detective. Ικανοποιήθηκες τώρα? Λέγε. Μην κοιτάς έτσι. Έλα τώρα, βρήκες την ώρα. Τα βρωμοξενοδοχεία με ένα τίποτα. Γιατί? Σε παρακαλώ. Θα την εξαφανίσω, στο λέω. Μετά την επίδειξη θα την διώξω. Θα είχα την ξαναδεί άνθρωπος. Έλα τώρα. Σε παρακαλώ, μεγαλοποιείς τα πράγματα. Πήγαινε μέσα να δεις τι κάνει αυτή. Θα μας μπλέξεις. Έξω. Έξω, δεν φέραμε εδώ για να μας φουρώνεις. Δεν μπορεί να μου συμπεριφέρεται έτσι. Κανείς δεν θα μου πει τι να κάνω. Την πρόλαβα πριν πάρει τη δόση της. Κάτω τα χέρια σου. Κορίνα. Θα πάρω το αεροπλάνο και θα φύγω. Βλακίες. Θα φύγω. Δεν μπορείς να φύγεις. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Είσαι επαγγελματής. Μα πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι και συνεργάτες. Έτσι δεν είναι, κορίνα μου? Πάντα καθυστερημένος εσύ. Είχε κίνηση. Δεν βγήκε η Μαρίνα? Όχι ακόμα. Δεν θα τον γλιτώσεις όμως. Βγαίνεις? Δεν βγαίνω. Μου άλλαξε τα φορέματα. Τι γραβάτη είναι αυτή? Δεν σ' αρέσει. Αφέση. Βγαίστε τα σαρέ, έλα. Αποκλείεται! Πού είναι η Κορίνα? Δεν ξέρω. Έλα μαζί μου. Κορίνα! Κορίνα! Παρακαλώ, έρχεται μαζί μου κάτω.
ευθύνη. Έλα. Είστε σίγουρος ότι πέθανε από ναρκωτικά? Η κόρη σου πώς βρέθηκε εδώ? Της τη βάλασε να γίνει μανεκέν. Και εσύ την άφησες? Μένει βλέπεις με τη μάνα της. Ξαναπαντρεύτηκε? Όχι. Μου τη δίνουν κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Τα έχουν όλα και πεθαίνουν από ναρκωτικά. Α, τώρα θυμήθηκα. Στην είσοδο, όταν ερχόμουν για την επίδειξη, συνάντησε αυτόν τον Κούγια. Ποιο Κούγια? Τον Κούγια. Ναι, και με μια κοπέλα. Φαίνεται θα είναι αένικος εδώ μέσα. Αυτό τον είχα ακούσει μέσα. Ξαναβγήκε. Τη σήμερον ημέρα που χώνουμε μέσα βγαίνει τσακατσάκα, χέστε. Τέλος πάντων, θα το εξετάσω, αν και μου φαίνεται απίθανο. Λοιπόν, φεύγω. Σε ευχαριστώ. Θα τηλεφωνήσω. Φώναξέ μου το ζευγάρι. Μένει εδώ κάποιος Γεράσιμος Κούγιας? Έμενε, αλλά έφυγε σήμερα. Πότε ήρθε? Χτες. Μόνος? Όχι, ήταν με μια κοπέλα, αλλά έχει ξανάρθει κι άλλες φορές. Εντάξει, ευχαριστώ. Κύριε Παστονόμε. Σε ποια να ανοίγει αυτή η τσάντα? Εκεί μου είναι. Πόσο καιρό συνεργαζόσαστε με την Κορίνα? 2 χρόνια σχεδόν. Το ξέρετε ότι παίρνει ναρκωτικά? Ναι, ναι, κάτι είχα καταλάβει. Πού τα έβρισκε? Αυτό δεν το ξέρω. Μάλλον στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα ερχόταν όταν επρόκειτο να συνεργαστεί μαζί μας. Ποιος την παρέλαβε από το αεροδρόμιο? Εγώ και η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας σχεδιάζει. Εσείς τι ακριβώς κάνετε στην επιχείρηση? Εγώ έχω αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις και τον οικονομικό τομέα. Περίεργο. Κατέβηκε στα έγκατα του ξενοδοχείου για να πάρει τη δόση της. Δεν μπορούσε εδώ μέσα? Ίσως φοβήθηκε ότι θα γινόταν η αντιληπτή. Ξέρετε, τα μοντέλα είναι εσωστρεφείς και εγωκεντρικές υπάρξεις. Ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς σκέφτονται. Ναι. Συγγνώμη. Τι συμβαίνει? Τι έγινε, θα φύγουμε? Πού θα πάμε να πάμε? Στου Λευτέρη, στην Κεσταριανή. Έχει γίδα. Ωραία. Έγινε. Ει, άστι, άστι, άστι. Γίδα και γραβάτα δεν πάνε. Δίκιο. Πάμε. Ναι. Έλα, τι συμβαίνει? Γιατί κλαις? Τι? Καλά, κλείσε. Θα πάω να μάθω και θα σου τηλεφωνήσω. Ναι, ναι, κλείσε τώρα. Ποιος ήταν? Η πρώην. Στη τηλεφώνησε η κόρη μου. Την έπιασε ο Κοντολέων. Βρήκε πάνω στις ναρκωτικά. Σε ένα τσιγάρο.
παίρνω και φεύγω. Πάρ' την, αλλά με δική σου ευθύνη. Φυσικά. Εδώ. Πάμε, Μαρίνα. Στη θέση σου δεν θα ανακατευόμουν. Είμαι πατέρας, το καταλαβαίνεις. Απολύτως. Γι' αυτό στην παραδίδω. Κανονικά θα έπρεπε να την κλείσω μέσα. Που τα μάρες. Θα είναι στη διάθεσή σου ανά πάσα στιγμή. Πάμε. Τι έγινε? Βγήκε το χώρισμα. Τι λέει? Υπερβολική δόση. Νοθευμένη. Θανατηφόρα. Βάλε ένα τσιγάρο, πώς το λέει. Δεν έχει τσιγάρο. Τι έγινε? Του την πήραμε το ζόρι σχεδόν. Πάλι καλά. Αυτός είναι σκληρό καρύδι. Δεν χαμπαρίζει με τίποτα. Η μικρή, τι λέει? Τι να πει, δεν ξέρει τίποτα. Καλά, και πώς βρήκανε τα σκονάκια πάνω της? Δεν ξέρω. Πάντως είμαι βέβαιος, είναι αθώα. Μιχάλη, ξέρω τι σκέφτεσαι. Μην μπλεχτείς την υπόθεση. Ας τον κοντολέοντα να βρει την άκρη. Κάποιος πάει να την μπλέξει. Αλλά θα τους βρω και θα τους κάνω λιώμα. Καλησπέρα. Γεια σου. Κάπως σε εξέρεσαι, μα. Θα πιείτε κάτι μαζί μου? Όχι. Θέλω το αφεντικό σου, τον κύριο Κούλη. Το όνομά σας? Κεσάνλης. Μάλιστα, κύριε Κεσάνλη. Κεσάνλης. Θα περιμένετε λίγο, κύριε Κεσάνλη. Σε ζητάει ο... Καλά, θα σε πάρω εγώ σε λίγο. Καλώς τον κύριο αστυνόμο. Γεια σου, Κουγιά. Χρόνια και ζαμάνια είχαμε να ειδωθούμε, ε. Μιλάς ψέματα, με είδες. Εγώ? Πού? Στο ξενοδοχείο. Αλήθεια σου λέω, δεν σε είδα, δεν σε πρόσεξα. Αλλά πάω τακτικά εκεί. Τι κάνεις? Να, ξέρεις, εδώ το δουλειές. Πού άλλο να πάω? Υπάρχει ασφάλεια, έχει μύθια. Εσύ πώς από τα μέρη μας? Κουλιά. Έχω μια μοναχοκόρη που, όπως καταλαβαίνεις, την αγαπάω μέχρι βλακείας. Παρόλα τα γυμνάσια που μου κάνει. Ξέρεις τι λέει μια λαϊκή παροιμία στην Κίνα, κύριε αστυνόμε? Όποιος έχει παιδί είναι ευτυχής. Όποιος δεν έχει, είναι ευτυχέστατος. Πλάσταρμα, πολίτη! Ο δε μισταλάτιας! Πάλι ο τόμαρο! Ποιος δεν πάει να μπλέξει την κόρη μου, ε? Αυτός, ποιος πάει να μπλέξει την κόρη μου. Την κόρη σου, ποια κόρη σου? Τι σχέση έχω εγώ με αυτήν? Σε έβαλα σκονάκια στην τσάντα της. Σε είδα να βγαίνεις από το ξενοδοχείο με ένα βαλιτσάκι. Τι είχε μέσα, ρε! Τι θέλεις να έχει, κύριε αστυνόμε? Διάφορα προσωπικά είδη. Πιτζάμες, ξυριστικά, τέτοια πράγματα. Ξέρεις, ρε, γιατί βρέθηκε μια κοπέλα νεκρή από ναρκωτικά στο ξενοδοχείο? Ναι, το άκουσα πριν λίγο στην τηλεόραση μου. Μα τι σχέση έχω με αυτά? Είναι σύμπτωση, ρε, που μια κοπέλα βρέθηκε νεκρή στο ίδιο ξενοδοχείο. Η άσχετη κόρη μου ακουβαλάει στην τσάντα της σκονάκια να την κυνηγάνε για βαποράκι. Ο σεσημασμένος έμπορος ναρκωτικών είναι κάπου εκεί κοντά. Να βγαίνει από το ξενοδοχείο με ένα βαλιτσάκι, νωρίς και οθονιστήκητα. Τι ήρθανε μέσα! Τι ήρθανε! Ουστή! Κάθαρμα! Τι ήρθανε μέσα! Στα διάλο! Thank you.
Έλα, εγώ είμαι. Ήρθε πριν από λίγο αυτό το μπατσό σκύλο πατέρα της. Έκανε σαν τρελός. Με σπάσει το ξύλο. Ειδοποίησε τον άλλο ότι θα είμαι λίγο στο κότερο. Χάλια σε έκανε ο Κολόμπατσος. Θα μου το πληρώσει. Πότε θα έρθει ο άλλος? Τι έγινε, κουλιά? Ήρθα στο μαγαζί αυτό των Ιθών. Και γιατί σε χτύπησε? Επειδή λέει μπλέξε με την κόρη του. Έκανε σαν παλαβός. Θα πάθουμε μεγάλη ζημιά από αυτό. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Να και κάποιος τολμηρός. Είχαμε παραλύσει μέχρι τώρα. Γιατί δεν βάζεις κάποιος να τους σπάσουν τα μούτρα? Μην κάνεις αστεία με το πιστόλι, μωρό μου. Ποιος ήταν? Δεν πρόλαβα να το δω. Δεν έπρεπε να πυροβολήσεις. Πάρε τηλέφωνο τον Απόστολο να έρθει αμέσως εδώ. Δεν κοιμάται. Να το ξυπνήσεις, κορίτσι μου, και κάνε ένα διπλό καφέ. Σκέτο. Πηγαίνετε στα μάξι μου. Γιατί αυτή η μετακίνηση? Γιατί? Γιατί σε έχουν εντοπίσει. Καλύτερα να πάρουμε τα μέτρα μας. Και πότε θα γίνει η διανομή? Θα δούμε. Πηγαίνετε. Το ξέρεις, μωρό μου, ότι μου τη δίνεις? Το ξέρω. Και τι θα γίνει? Τι θες να γίνει? Λοιπόν, τι κάνουμε? Καταρχήν ψυχραιμία. Τη βράζω την ψυχραιμία, λέγε. Και θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Για ποιο πράγμα?
Για τον Τζιμέρα. Δεν μου λες πας να μου σπάσεις τα νεύρα, έχω τον ίδιο με τα μάτια μου. Είναι μες στο κύκλο με το κτίνος. Μόνο αυτός. Δεν ξέρω. Εσένα πάει το μυαλό σου παραπέρα, πιο ψηλά. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να ενεργήσουμε με προσοχή. Να ξεσκεπάσουμε ό,τι υπάρχει. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν, ούτε στον ίδιο στον εαυτό. Εσύ, είσαι σίγουρος ότι δεν σε γνώρισα. Έπρεπε να μείνω εκεί να τους τσακώσω, βλάκας. Αφεντικό, μην ανακατευτείς με αυτή τη δουλειά. Πες για τον Τζιμέα ό,τι θέλεις εκεί που πρέπει. Κάσε τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αφού πάνε να μπλέξουν την κόρη μου, εγώ θα βρω την άκρη. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Εντάξει, μαζί σου. Ό,τι πεις. Γιατί κοιμάται εδώ αυτός? Θα έχει το λόγο του. Και δεν κοιτά. Τι σημαίνει? Θέλω να σου μιλήσω. Τι ώρα είναι? 8:30. Θέλετε έναν καφέ? Ναι. Μυρίζει απέσια τσιγαρίλα εδώ μέσα. Κοίτα χάλια. Για λέγε τι σημαίνει. Συμβαίνει ότι η κόρη σου είναι άσχημα μπλεγμένη. Και δεν εννοώ τα σκονάκια που της έχουσαν στην τσάντα. Αλλά? Είναι ερωτευμένη μέχρι κουταμάρας. Μου τα έλεγε όλη τη νύχτα. Δεν καταλαβαίνω και πού το βρίσκεις το κακό. Τα έχει με παντρεμένο. Τι? Ποιος είναι αυτός? Ο άντρας της μοντελίστρα. Θέλω να μου πεις την αλήθεια, κάτι μου κρύβεις. Τι σου κρύβω? Πώς βρέθηκαν αυτά τα ναρκωτικά στην τσάντα μου? Μα, ξέρω κι εγώ. Η Κορίνα. Σε αγαπώ. Έλα, Μιχάλη. Ήρθα. Τι κάνουμε τώρα? Τι εννοείς τι κάνουμε? Δεν θα πάμε. Γερέμισε, Ειρήνη. Μας είπα να μην επέμβουμε. Πάω να ρίξω μια ματιά. Πρόσεχε. Κύριε κόριτσι μου. Λέγε ρε κουτανάκι, ποιος έστειλε εδώ? Κανείς, τυχαία μπήκα. Κανείς, έρχεται εδώ. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ε? Σε μένα φύγω, θα μπλέξεις, κατάλαβες! Λοιπόν, δεν πρόκειται να το κουνήσεις, ρούμπε, πάμε! Λέγε, ποιος έστειλε εδώ, ρε! Λέγε! Κανείς. Λέγε, ρε. Κανείς. Ποιος έστειλε, πες μου ποιος έστειλε. Θα σε χαρακώσω, λέγε. Κανείς. Λέγε. Ποιος είναι? Αστυνομία, ανοίξτε. Μια στιγμή. Στο μπάνιο.
Πού είναι η κόρη μου, ρε! Τι! Λέγε, θα σε σκοτώσω, λέγε, πού είναι η κόρη μου! Μα τι λες, δεν ξέρω τι λες! Λίτη, θα σε πάρω κομμάτια! Κομμάτια! Τι κάνεις εσύ εδώ! Δεν τρέπεσαι με έναν έμπορο ναρκωτικών! Δεν ξέρεις τι λες, μου φαίνεται! Ξέρω τι λέω, ξέρω πολύ καλά τι λέω, Λίτη! Να τα αποδείξεις! Θα τα αποδείξω, ρε! Κάνε υπομονή, καθήκη! Σ' απαγορεύω, μου μιλάς έτσι! Η κόρη είναι αρκετά μεγάλη για να κάνεις επιλογές της. Σε δέσω, ρε! Και εσένα και τη γυναίκα σου και τον φίλο σου, τον Κούγια! Ποιον Κούγια, δεν ξέρω κανένα Κούγια! Μου στο πεις αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Αλήτη. Θα κάνατε θάλασσα. Είπαμε επίβλεψη μόνο, από μακριά. Εγώ φταίω. Δεν εξετάζουμε τώρα ποιος φταίει. Τουλάχιστον μίλησε, είπε τίποτα. Μόνο διαμαρτύρεται. Άστο να διαμαρτύρεται. Θα βαρεθεί. Γεια σου, Σταμάτη. Θέλω να μιλήσουμε. Τι συμβαίνει? Ξέρεις πολύ καλά τι συμβαίνει. Ανακατεύεσαι κάτι που δεν σε αφορά. Με αφορά? Γιατί θέλω να αποδειχτεί η αθωότητα της κόρης μου. Καλά είστε αυτό. Το Κούγιο που τον έχεις. Μέσα. Διοπράγησε εναντίον αστυνομικού. Χρησιμοποίησε στιλέτο. Το ξέρεις ότι τη νύχτα με πυροβόλησε κάποιος στο σκάφος του. Από θαύμα γλίτωσα. Μιχάλη, το πας φυρί-φυρί. Τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνη ιστορία. Έτσι και καταλάβουν πως κινείς από ιδιοτέλεια, χάθηκες. Είναι χοντρό το παιχνίδι. Εσύ που με ξέρεις καλά, πιστεύεις κάτι τέτοιο? Άσε τι πιστεύω εγώ. Εσύ, Τζιμέα. Τι εγώ? Δέχεσαι ότι ένας τίμιος αστυνομικός μπορεί να μπλέξει με κυκλώματα ναρκωτικών? Δεν μπορώ να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Γιατί? Γιατί δεν μου επιτρέπεται, κύριε διοικητά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι στο σώμα υπάρχει διαφθορά. Πολλοί τα λένε αυτά, αλλά δεν έχουν αποδείξεις. Τώρα. Ναι. Εγώ είμαι αφεντικό. Ναι, μάλιστα. Εδώ είμαι. Έχει παγώσει από το φόβο του ο μπάσταρδος. Μάλιστα. Να στείλω το όπλο του για βαλιστική εξέταση. Έχει κατουρηθεί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Όρμα του τώρα, αφεντικό. Ξέσκισε τον. Ναι, εντάξει. Θα το εξετάσω. Μάλιστα. Θα σας πάρω. Μάλιστα. Τι σου είπαν? Τώρα θα δεις. Δώσ' μου το όπλο σου. Το όπλο μου γιατί? Για ποιο λόγο? Πρέπει να το στείλω για βαλιστικό έλεγχο. Τι είναι αυτό που λέει? Τι έλεγχο? Κάποιος με πυροβόλησε τη νύχτα. Και τι σχέση έχει αυτό με το δικό μου όπλο? Πες του να δώσει το όπλο σου, παρακαλώ. Δώσ' το. Έλα, δώσ' το. Ακίνητη. Κόπανε. Την πάτησες. Γεια σου. Πού θες να πάμε? Όπου να είναι.
Νίκο. Έχω μια πείνα. Θα πάμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα. Συμφωνείς? Γιατί θέλεις να με μπλέξουν? Η μοντελίστ. Ήθελε να σε ξεφορτωθεί. Και εσύ είχες πάρει τον άντρα. Το ομολόγησε. Πάντως τα ξανάφτιαξαν και ήταν έτοιμοι να φύγουν για το εξωτερικό όταν τους πιάσαμε. Έχω μια θλίψη μέσα μου. Ξέρω. Δεν είναι τίποτα. Θα σου περάσει με τον καιρό.